1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Σε λευκό κλείο η χώρα και πολικές οι θερμοκρασίες. Ο Λένδρος επεκτάθηκε νοτιότερα, επηρεάζοντας Πελοπόννησο και μετά τις 10:30 σήμερα το πρωί και την Κρήτη. Υπήρξε και ανακοίνωση με ένα έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης. Τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη καλωσορίζω ευθύς αμέσως για να έχουμε μια συνολική εικόνα της Κρήτης για αυτή την ώρα που μιλάμε. Κύριε Κουρουπάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ποια είναι τα δεδομένα της Κρήτης? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι καλά αναφερθήκατε εσείς βέβαια 10, αλλά από τις 5 η ώρα το πρωί είχε ξεκινήσει από τη Δυτική Κρήτη το κύμα, με αποτέλεσμα να ήταν πολύ νωρίτερα 5-5,5 ώρες από δυτικά και ερχόμενο προς ανατολικά. Η αλήθεια είναι ότι η σφοδρή βροχόπτωση που είχαμε μέχρι τις 9,5 ώρα σε όλη τη Δυτική Κρήτη, ειδικά Χανιά, Ρέθυμνο και ερχόμενο προς Ηράκλειο, σιγά σιγά πέφτοντας στη θερμοκρασία και όσο προχωρά η μέρα που γύρισε καθαρά βοριάς ο καιρός, τώρα πάνω από τα 800 μέτρα σε όλη την Κρήτη όπου υπάρχει βροχόπτωση έχουμε και χιονόπτωση. Είναι όμως σύμμαχος μέσα σε εισαγωγικά ο αέρας, γι' αυτό ακριβώς δεν αφήνει το χιόνι ή το χιονόνερο να κατέβει κάτω από τα 800-850 μέτρα. Προβλήματα, όπως ακριβώς αναφερθήκατε, πέρα από το οροπέδιο Λασιθίου που είχαμε αποκλεισμό σε 6-7 αυτοκίνητα από δασκάλους, από γιατρό, από 3-4 οι οποίοι είχαν σχολάσει αυτή την ώρα από το οροπέδιο αυτές τις περιοχές και κατεβαίνοντας προς τα κάτω, δεν υπήρξαν, μόνο αυτά τα αυτοκίνητα που μέσα σε μία ώρα είχε αποκατασταθεί το πρόβλημα, είχαν απεγκλωβιστεί οι άνθρωποι και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επίσης θα πρέπει να πω ότι ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κύμα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε και εμείς σαν περιφέρεια Κρήτης, είναι ότι μέχρι και αύριο το απόγευμα, σιγά σιγά που θα απομακρυνθεί, καλό είναι οι πολίτες να είναι συνεργάσιμοι και να μην προκαλούν ούτε τον εαυτό τους ούτε εμάς. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, με τους ανέμους να πνέουν τοπικά από τα 8 μέχρι και τα 9 μποφόρ, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κουρουπάκη, έτσι, μέχρι αύριο. Βεβαίως είναι ακριβώς αυτό που είπα, ότι είναι σύμμαχος ό,τι αφορά τη χιονόπτωση ο αέρας και δεν το αφήνει να κατέβει κάτω από τα 800-850 μέτρα. Ό,τι αφορά βέβαια τις θαλάσσιες συγκοινωνίες δεν το γνωρίζω. Αυτό που έχω να πω είναι ότι προχωρώντας η μέρα και πάμε προς το βράδυ, όπου ακριβώς έχουμε βροχόπτωση και κάτω από τα 700, ίσως να δούμε λίγο πιο άστρες στις περιοχές. Αυτό τον όρο να χρησιμοποιήσω. Δεν θα είναι πολύ μεγάλη διάρκεια, όμως πέφτοντας θερμοκρασία καταλαβαίνουμε ότι η βροχή θα είναι χιόνι. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε αυτές τις πρώτες πληροφορίες και εγώ κρατάω επίσης αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο. Καλό είναι να μην προκαλούμε ούτε τον εαυτό μας, αλλά ούτε και τους υπόλοιπους όταν μετακινούμεθα, αποφασίζουμε να μετακινηθούμε σε ώρες όπου τα φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη. Πολύ κύριε, σωστά. Κύριε Κουρουπάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι από τον 984. Η αλήθεια είναι ότι οι πάντες όλοι εμπλεκόμενοι στο συγκεκριμένο κομμάτι και από εμάς από την περιφέρεια αλλά και από τη μεριά των Δήμων είμαστε σε επαφή. Οτιδήποτε χρειάζεται ο πολίτης, είμαστε δίπλα του. Ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, λίγο πιο εξειδικευμένα, για να δούμε Σοκράτης Κεφαλογιάννης από τα Νόγια. Νομίζω χιονίζει στο χωριό. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Δουλγεράκη. Αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει η χιονόπτωση. Η θερμοκρασία είναι στον ένα βαθμό, οπότε ό,τι πέφτει είναι σε μορφή χιονιού. Δεν έχουμε προβλήματα, δεν μας έχουν αναφερθεί τουλάχιστον προβλήματα ούτε από πιο πάνω από το βουνό, από τα ορεινά. Η κυκλοφορία, όπως σας είπα και πριν, γίνεται ομαλά. Πιστεύω ότι είναι μια ήπια κακοκαιρία. Μια ήπια χιονόπτωση. Τα σχολεία έμειναν κλειστά για σήμερα, ναι. Ξεκινήσαμε το πρωί με τη λειτουργία των σχολείων, ωστόσο κρίναμε κατά τις 11 η ώρα που άρχισε η πυκνή χιονόπτωση ότι πρέπει να γίνει με ασφάλεια η επιστροφή των παιδιών στα σπίτια τους και το απόγευμα θα επανεξετάσουμε την κατάσταση για αύριο. Να δούμε για αύριο τι θα γίνει, ανάλογα βέβαια με το πώς θα εξελιχθεί στην πορεία της ημέρας αυτή η κακοκαιρία, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς.
Μάλιστα. Υπήρχε κάποιος από τους ακτινοτρόφους ο οποίος μπορεί να ζήτησε βοήθεια, γιατί υπήρχε και ειδική οδηγία για εκείνους να κατεβάσουν τα ζώα λίγο πιο χαμηλά, όπως λέγαμε, για το πρωί. Πράγματι δεν έχει αναφερθεί κάτι, άρα και οι κτηνοτρόφοι έχουν μεριμνήσει για να έχουν ασφάλεια στον χώρο τους για αρκετές ημέρες, αλλά δεν μας έχει αναφερθεί ότι κάπου υπάρχει δυσκολία και θα πρέπει να επέμβουμε. Ωραία. Λοιπόν, προς το παρόν να ευχαριστήσω και εσάς για την άμεση ενημέρωση. Καλό σας μεσημέρι. Καλή δύναμη για την συνέχεια. Έκλεισαν επίσης τα σχολεία και στο οροπέδιο Λασιθίου. Μάλιστα, βγήκε και μια ανακοίνωση από τον Δήμο Οροπεδίου, η οποία αναφέρει ότι λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού και της έντονης χιονόπτωσης από τις 11, ότι εφιστάται η προσοχή των οδηγών σε όλο το δικό δίκτυο του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων γίνεται μόνο για τις απολύτως αναγκαίες μετακινήσεις. Συνεχίζει και επισημαίνεται ότι η κυκλοφορία μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες γίνεται με τα επιβατηγά αυτοκίνητα. Ότι ιδιαίτερη προσοχή επίσης απαιτείται στον Αυχένα Μπέλου και στην περιοχή Πατέρας Ελιάς στο Μέσα Λασίθι. Υπενθυμίζεται, λέει η ανακοίνωση επίσης από το Δήμο Οροπεδίου, ότι ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και παρακαλούν όλοι να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Γραμμή και για το οροπέδιο, ωστόσο, με την βοήθεια του Δημάρχου, του κυρίου Στεφανάκη, για να μάθουμε αυτή την ώρα τι ακριβώς σημαίνει. Καλό σας μεσημέρι, Δημαρχέ. Καλό μεσημέρι, κυρία Δουργεδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Μας είπε ο κύριος Κουρουπάκης από την πολιτική προστασία στην αρχή του δελτίου ότι είχατε εκεί ένα θέμα με 6-7 αυτοκίνητα τα οποία κόλλησαν κάπου. Ναι, είχαμε αυτοκίνητα κινητοποιημένα στην είσοδο του οροπεδίου Λασιθίου από την περιοχή της Κεράς, τα οποία όμως με την παρέμβαση των ενεργείων του Δήμου και της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής καταφέραμε και απεγκλωβίστηκαν. Δεν έχει παρουσιαστεί άλλο πρόβλημα, συνεχίζει να χιονίζει. Αυτή τη στιγμή ναι, αλλά με πολύ πολύ χαμηλή ένταση. Πολύ χαμηλότερη από ό,τι ήταν νωρίτερα. Σημαίνει ότι όποιος ανεβαίνει ή θέλει να φύγει να μετακινηθεί για τον οποιοδήποτε λόγο από το οροπέδιο, ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Μάλιστα, πριν από λίγο διάβαζα και την ανακοίνωση από τον Δήμο σας αναφορικά με την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, έτσι. Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να έχουν να λάβουν μέρη να οι οδηγοί, είτε να οδηγούν 4x4 οχήματα, είτε να φέρουν αλυσίδες, γιατί ειδικά τις απογευματινές ώρες με την πτώση της θερμοκρασίας που αναμένουμε, που θα πέσει κάτω από το 0, θα είναι ιδιαίτερα οριστικό το οδόστρωμα. Σε κάθε περίπτωση, τα συνεργεία του Δήμου και οι υπόλοιποι φορείς, πυροσβεστική και αστυνομία, είμαστε έξω και οποιαδήποτε βοήθεια είναι διαθέσιμη. Όμως θα πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί να μην μετακινούνται παρά μόνο για τα απαραίτητα. Συνηθισμένα σημεία τα οποία παρουσιάζονται προβλήματα είναι από την είσοδο του οροπεδίου ανεβαίνοντας από Κερά και πάνω, οπότε και ο δρόμος παρουσιάζει συνήθως προβλήματα, όπως επίσης φεύγοντας από το Λασίθι μέσω ποτάμων για να κατέβει στον Άγιο Νικόλαο. Προς αυτή την κατεύθυνση είχατε θέματα? Ναι, και εκεί έχει πολύ χιονί, ιδιαίτερα στους ποτάμους. Έχουν όμως επιληφθεί τα συνεργεία της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου και έχουν καθαρίσει το δρόμο. Ωστόσο, το χιόνι είναι ιδιαίτερα πολύ από εκείνη την περιοχή. Κρατάω λοιπόν την επισήμανσή σας, ιδιαίτερη προσοχή από το απόγευμα και μετά, διότι πέφτει η θερμοκρασία, πυκνώνει συνήθως η χιονόπτωση, έτσι ώστε να μην έχουμε εγκλωβισμούς και προβλήματα κατά τη διάρκεια του απογεύματος και της νύχτας. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, τουλάχιστον προς το παρόν. Ευχαριστώ. Καλά να είστε. Καλό σας μεσημέρι. Μεσημέρι. Γυρίζω σελίδα, εβδομάδα εξελίξεων στον ελληνικό αθλητισμό και όχι μόνο μετά το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει από τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατόρου. Ντόμινο οι παραιτήσεις τελεχών της Ομοσπονδίας, δεκάδες οι δηλώσεις στήριξης στην αθλητρία. Παρέμβαση της δικαιοσύνης στο θέμα σε κατάθεση εφόλης της ύλης για τις καταγγελίες της περί σεξουαλικής παρενόχλησης καλείται την Τετάρτη η ίδια από τις εισαγγελικές αρχές
που έχουν ήδη παρέμβει και διενεργούν έρευνα, παρά το γεγονός ότι η καταγγελία της αφορά σε περιστατικό πριν από χρόνια, το οποίο έχει παραγραφεί. Η υπόθεση Μπεκατόρου είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, είπε σήμερα στον 984 ο χρυσός Ολυμπιονίκης Νίκος Κακλαμανάκης. Η σταγόνα σε ένα βαθύ σύστημα ανομίας και ατιμορρησίας που επικρατεί στην Ομοσπονδία της Ιστιοπλοείας, αλλά και ευρύτερα στον αθλητικό χώρο. Όπως είπε, τα όσα έχουν αποκαλυφθεί είναι απλά το ελάχιστο μπροστά σε αυτά που έρχονται αυτό το μήνα. Αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αθλητών του χώρου του που υπέστησαν ψυχολογική ή σωματική βία, τις απειλές που υποστήριξε ότι ο ίδιος δέχθηκε για να σιωπήσει, αλλά και την ομερτά που επικρατεί στο χώρο και που αγγίζει κατά τον ίδιο και την Ολυμπιακή Επιτροπή. Κάλεσε τους γονείς να είναι κοντά στα παιδιά τους και στον αθλητισμό και τον αθλητισμό σε εγρήγορση και να μην εμπιστεύονται όσους αθλητικούς παράγοντες απομακρύνουν στις ευαίσθητες ηλικίες τα παιδιά από τις οικογένειές τους στο όνομα του πρωταθλητισμού. Δυστυχώς δεν έχω πει τίποτα ακόμα. Και αυτό το λέω γιατί όσο και αν σέβομαι ένα τεράστιο πρόβλημα που αφορά το δικαίωμα κάθε ανθρώπου, όχι απλά της γυναίκας, στην αξιοπρέπεια, στην ίχρηση βίας και το καθεξής, για μένα εικόνα είναι πολύ μεγαλύτερη. Αφορά μια γενικότερη κατάσταση εξουσίας, η οποία έχει ως κατάληξη και αυτές τις συμπεριφορές. Άρα, εμείς καλό είναι να μην μείνουμε στο κουτσομπολιό, εισαγωγικά πάντα το κουτσομπολιό, και να φύγουμε λοιπόν από αυτήν την κλαρότρυπα, η οποία έχει και κάποιο μηντιακό ενδιαφέρον από ό,τι καταλαβαίνετε, και ας μπούμε στην ουσία των διαχρονικών παραβατικών πρακτικών, οι οποίες με ανοχή πάρα πολλών, από χαμηλά μέχρι ψηλά, συντήρησαν αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, όλοι όσοι βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας, δυνατότητα εποπτείας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Υπουργείο Αθλητισμού στο παρελθόν, αλλά και τώρα, έχουν την ευθύνη γιατί αυτά συντηρήθηκαν επί 30 χρόνια. Γιατί? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Και ποιος και γιατί αποκρύπτει τόσο έντονα και επίμονα την αλήθεια. Και έχουν πολλές φορές προσπαθήσει να κάνω πίσω με διάφορους τρόπους. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ούτε με το καλό που προσπάθησαν, δίνοντάς μου κάποια ανταλλάγματα, δηλαδή μια εύκολη, καλύτερη προετοιμασία. Προτίμησα να πάω από το δύσκολο δρόμο, από το χωματόδρομο και από το κέντρο της Θήλας, γιατί στο κέντρο της Θήλας είναι το αξιακό μου σύστημα. Καταλαβαίνετε ότι εκεί για να ταράξει την τεράστια είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος. Έχει τεράστιο κόστος ψυχικό, σωματικό, οικογενειακό. Και αθλητικό στο τέλος, γιατί εγώ τα έχω πει εδώ και 33 χρόνια αυτά. Και δεν σας κρύβω ότι αυτό που με θλίβει πάρα πολύ είναι ότι δεχόμαστε περιφρόνηση, ύβρις, διαχρονικά, αλλά κανένας δεν κάνει κάτι. Πρέπει να φτάσουν τα πράγματα στα άκρα για να γίνει κάτι. Γιατί η Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν υπάρχουν μέλη τα οποία, πέραν του κ. Παπαδημητρίου ή ένας ακόμα που έχουν παραιτηθεί, δεν έχει πάρει θέση στην άρνηση της Ομοσπονδίας να απαντήσει στο εξώδικό μου, το οποίο τι ζητά? Έχω 12 αιτήματα βασισμένα στο νόμιμο μου δικαίωμα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου στη δίκη τους ενάντια μου, να μου παραθέσουν στοιχεία που αφορούν σε διασπάθηση δημόσιου χρήματος, σε κατάχρηση εξουσίας, σε κατάχρηση των δικαιωμάτων των αθλητών να προσφέρουν στη δικαιοσύνη, για παράδειγμα, ή να έχουν δημόσιο λόγο, αφού φανταστείτε ότι έχουν υποχρεώσει τους αθλητές για να είναι στην εθνική ομάδα να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι παρετούνται όλων των νόμιμων δικαιωμάτων τους να προσφύγουν στα πολιτικά δικαστήρια. Απίστευτο. Σε περίπτωση που έχουν πρόβλημα με την Ομοσπονδία ή δε οποιαδήποτε δημόσια τους παρουσία να είναι υπό έλεγχο πάντα. Αυστηρή λογοκρισία. Είναι ο άγραφος νόμος της σιωπής, ο οποίος ισχύει. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Όμως τυχαίνει οι αθλητές οι οποίοι δεν έχουν σιωπήσει και έχουν προφανώς τα αξιακά μετάλλια και τα αξιακά, καταλαβαίνετε τον εγώ, να πάνε μέχρι το τέλος αυτόν τον αγώνα και να μην πάρουν την εύκολη λύση. Είναι τυχαίο δηλαδή που οι τέσσερις μεγαλύτερες ελπίδες για διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο έχουν πρόβλημα? Μάντης Καγιαλής από τα 4.70. Ο Μητάκης, Κοκαλάνης μαζί μου που τον προπονώ, Βασιλεία Καραχάλιου. Είναι οι τέσσερις μεγαλύτερες ελπίδες της ισοπλοείας για Ολυμπιακή διάκριση στο Τόκιο. Πώς είναι δυνατόν και τους τέσσερις να έχει η Ομοσπονδία απέναντί της?
κάτι δεν πάει καλά. Όταν ένας πρόεδρος απειλεί μια αθλήτρια στα 16 της κατά την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2014 ότι θα σου κόψω την ιστιοπλοεία αν ξαναπλησιάσει η μητέρα σου, μια αθλήτρια στα 16, τη Βασιλεία Καραχάλιου, αυτό με μαρτυρία του Στέλιου Σωτηρίου που ήταν παρόν αθλητής στην εθνική ομάδα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εμείς δεν θέλουμε κοντά κανέναν που βλέπει, ελέγχει, ξέρει τι γίνεται. Είναι τυχαίο που αυτή η αθλήτρια μέχρι σήμερα είναι διοκόμενη από την Ομοσπονδία? Έχει περάσει πειθαρχικό για ασήμαντους λόγους και αιτίες. Τι να απειλούν να τη σταματήσουν πριν 2 χρόνια, και όμως είναι νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει. Μη φοβάστε. Μη φοβάστε να στείλετε τα παιδιά στον αθλητισμό. Απλά από πάνω τους, κοντά τους. Όσο είναι ανήλικα, τουλάχιστον όσο είναι ανήλικα. Να μην πω και μετά. Γιατί αυτά που έχουν δει τα μάτια μου είναι πάρα πολλά. Εγώ νομίζω το πιο καλό που έχει ένας γονιός να κάνει για να στείλει το παιδί του στον αθλητισμό είναι να του δώσει πολύ δυνατό αξιακό σύστημα, δηλαδή φτερά να φύγει από εκείνον. Έτσι. Να του δώσει την ελπίδα της γνώσης, αλλά και ρίζες για να επιστρέφει. Οι ρίζες μας είναι αξίες. Αν έχει πολύ δυνατές αξίες, το παιδί δεν θα φύγει από εμάς. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Θέλουμε φτερά για να πετούν στα παιδιά μας και ρίζες να επιστρέφουν. Ρίζες καλύτερες από τις δυνατές αξίες δεν υπάρχουν. Η ψυχολογική, σωματική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική βία είναι ολιστικό θέμα που δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητισμό, είπε μιλώντας στον 984 ο Παύλος Γερουλάνος, επικεφαλής της Τρίτης Δημοτικής Παράταξης στο Δήμο Αθηναίων και πολιτικός τέλεχος στο χώρο της κεντροαριστεράς. Αναφερόμενος στις εξελίξεις με την επιδημία, σημείωσε ότι στο υπαρκτό θέμα αντιμετώπισής της δεν μπορεί να εργαλειοποιούνται από συστήματα και εξουσίες, ο φόβος και η επιβολή μέτρων από την οικονομία μέχρι τα δημοκρατικά δικαιώματα. Για την έναρξη των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία, σημείωσε ότι η ναι μεν η Ελλάδα με την Τουρκία πρέπει πάντα να έχουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, αλλά το θέμα εδώ είναι ότι με τι εφόδια και ισχυρά όπλα η Ελλάδα προσέρχεται σε ένα τέτοιο διάλογο και όχι σειρώμενη υπό το βάρος απειλών και συσχετισμών για διευθετήσεις παρά το διεθνές δίκαιο. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, μίλησε για τους βαθύτερους φόβους των κοινωνιών μπροστά στις μεγάλες παγκόσμιες αλλαγές που δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με ρηχές αναλύσεις περί λαϊκισμού. Το γιατί 70 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν Τραμπ δεν αρκεί μία ταμπέλα απλά για την γοητεία του λαϊκισμού, είπε. Για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα σημείωσε πως ο κατακερματισμένος χώρος της κεντροαριστεράς, αν προχωρήσει χωρίς ένα πιστικό εναλλακτικό πρόγραμμα πάνω στο οποίο θα διαμορφώνει και ένα ενιαίο μέτωπο, τότε θα χάσει τις εκλογές από μια νέα δημοκρατία που το πρόγραμμά της είναι προς όφελος των ολίγων και γνωστών συστημικών κέντρων που επιβάλλονται στην κοινωνία. Η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης στη χώρα δεν είναι η πρόταση της κυβέρνησης μέσα από το πρόγραμμα Πισαρίδη, αλλά η κεντροαριστερά που αντί να συζητά για συγκολήσεις προσώπων και ονοματολογίες θα πρέπει να καταθέσει σε μια κοινή συζήτηση τώρα ένα θελκτικό πρόγραμμα που θα ενώνει τα μεγαλύτερα τμήματα της κοινωνίας σε μια διευρυμένη παραγωγική ανασυγκρότηση, όπως είπε. Η ανταλλαγή απόψεων για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού και οι στρατηγικές εμβολιασμών στις διάφορες χώρες στο αντικείμενο της σημερινής τηλεδιάσκεψης του Ομοσπονδιακού και Καγκελάριου της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κούρτς με τους αρχηγούς κυβερνήσεων Ελλάδας, Δανίας, Ισραήλ, Τσεχίας, Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας, Νορβηγίας. Οι εμβολιασμοί πρέπει να προχωρήσουν πιο γρήγορα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στην έγκριση του εμβολίου της AstraZeneca και των υπόλοιπων εταιριών. Οι Ευρωπαίοι συμμετέχοντες εξάλλου μοιράστηκαν την ανησυχία τους για τη μικρή διαθεσιμότητα των εμβολίων σε αυτή τη φάση και υπογράμμισαν ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτό το επίπεδο. Εν ώψη της τηλεδιάσκεψης των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμβόλιο την ερχόμενη 5η, 21 Ιανουαρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αυστριακός Καγκελάριος και η Πρωθυπουργός της Δανίας αναλαμβάνουν πρωτοβουλία παράλληλα με επιστολή στην οποία θα ζητούν την ταχύτερη έγκριση του εμβολίου της Τζένεκα και των άλλων εταιριών. Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε η πρόταση του Πρωθυπουργού επίσης για ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού, η οποία θα συζητηθεί την Πέμπτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στόχος του με αυτή την πρόταση δεν είναι να διχάσει τους Ευρωπαίους,
αλλά να τυποποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το πιστοποιητικό εμβολιασμού, καθώς με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα ζητείτε από όσους ταξιδεύουν κάποιο αποδεικτικό ότι είναι πιστοποιητικό είτε αρνητικό τεστ με τρόπο, και θα ζητείτε από όσους ταξιδεύουν αυτό το πιστοποιητικό με στόχο να διευκολυνθεί η ελεύθερη μετακίνηση των προσώπων. Έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου ο Κυριακός Μητσοτάκης σήμερα. Η πρώτη είχε γίνει 27 Δεκεμβρίου. Η υπερήλικας 100 χρονών από το Φουρφουρά Ρεθύμνο εμβολιάστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνο. Στη θέση όσων δεν προσήλθαν και δεν θα προσέλθουν να εμβολιαστούν σε αυτή τη φάση μπαίνουν οι υγειονομικοί, όπως επίσης και μέλη των σωμάτων ασφαλείας. Αύριο Τρίτη στο Παλέ Καστροσιτίας θα βρίσκεται η μονάδα του ΕΟΔΗ για rapid test, όπως ανακοινώθηκε από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Ένα ακόμα τμήμα σχολείου του πρώτου δημοτικού Σιτίας έκλεισε λόγω κορονοϊού. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ζερβάκη, μετά τα rapid test που διενεργήθηκαν, θετικό στον ιό βρέθηκε δάσκαλος, με αποτέλεσμα να αναστολεί η λειτουργία του τμήματός του, για 14 ημέρες. Θετική στον κορονοϊό είχε βρεθεί και δασκάλα, η οποία διδάσκει στην έκτη τάξη του δεύτερου τμήματος του 52ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Λομπούνη, η τάξη δεν θα λειτουργήσει για 2 εβδομάδες, 15 Ιανουαρίου, 28 Ιανουαρίου, ενώ συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία της σχολικής μονάδας με τήρηση όλων των οδηγιών που ισχύουν. Ο Παναγιώτης Βλαχογεννόπουλος, καθηγητής παθολογίας ανοσολογίας του ΕΚΠΑ, μιλώντας σήμερα στον 984 για την πορεία της επιδημίας, επισήμανε ότι η επιδημιολογική επιτήρηση χρειάζεται τεκμηριωμένα, επαναλαμβανόμενα και διαρκώς διευρυμένα δεδομένα στον πληθυσμό, με δεδομένο ότι τώρα είμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Τα εμβόλια είναι ένα σημαντικό όπλο, μεν έχουν όμως ακόμα βασικές αβεβαιότητες ως προς το χρονικό εύρος της ανοσίας, το αν ο εμβολιαστής μεταδίδει τον ιό και κυρίως για το αν θα μας βάλουν σε ένα φαύλο κύκλο επαναλαμβανόμενων εμβολιασμών, όσο το θέμα των νέων στελεχών του ιού παραμένει θολό για την επιστήμη, όπως είπε μεταξύ άλλων. Εάν είχαμε πολλά δεδομένα, πολλά, δηλαδή όχι 30.000 στην καλύτερη περίπτωση τεστ, αλλά 1 εκατομμύριο, θα υπήρχε άλλη πολιτική. Τώρα τι να σας πω, τώρα το άνοιγμα της αγοράς υπαγορεύτηκε από πραγματικά οικονομικούς και πολιτικούς λόγους. Είμαι σε θέση να ξέρω, ας πούμε, ότι στο κέντρο της Αθήνας το R είναι πάνω από ένα. Έτσι, στο κεντρικό τομέα των Αθηνών. Άρα λοιπόν, αν υπαγορεύεται το άνοιγμα της αγοράς, υπαγορεύεται γιατί ο κόσμος θα έχει πλέον δυστυχήσει. Προφανώς υπό συνθήκες καλύτερης επιδημιολογικής επιτήρησης, τα έχουμε πει αυτά, η αγορά θα ήταν μονίμως ανοιχτή. Έτσι, και θα έλεγα λιγάκι και την τήρηση ορισμένων μέτρων, όπως είναι η μάσκα κλπ. Δηλαδή, να τηρείται σωστά. Επομένως, με αυτούς τους δύο όρους, και μιλάμε για τάξη μεγέθους, δηλαδή όχι 30.000 στην καλύτερη περίπτωση, αλλά 1 εκατομμύριο το Σαββατοκύριακο τεστ, τότε θα είχαμε πραγματικά καλύτερη επιτήρηση της επιδημίας, άνοιγμα της αγοράς με βεβαιότητα και ασφάλεια, και δεν θα καταστρέφονταν ζωές και δουλειές και επιχειρήσεις. Πολλά πράγματα είναι αναπάντητα. Είχαμε πει ότι θα έπρεπε να παρακολουθηθούν οι εθελοντές που πήραν το εμβόλιο 2 χρόνια. Εννοείται. Αλλά αυτή τη στιγμή το κάναμε. Παρακολουθούμε, έχουμε εγκαταστήσει μια, εγώ τουλάχιστον με τους ασθενείς μου, μια πολύ στενή σχέση φαρμακοεπαγρύπνησης, να ξέρω τι μας γίνεται. Εμείς οι ίδιοι μετράμε αντισώματα σιγά σιγά, να δούμε αν ανεβάζουμε αντισώματα. Δηλαδή το εμβόλιο εξακολουθεί να είναι αντικείμενο μελέτης, όπως και κάθε φάρμακο. Εδώ δεν είχαμε εκτεταμένη φάση 3, την κάναμε φάση 4. Δηλαδή βλέπουμε πώς λειτουργεί το φάρμακο στο γενικό πληθυσμό. Ας πάει και αυτό κάτω από την πίεση των συστημάτων υγείας και την πίεση της επιδημίας. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να... Τώρα είμαστε στη φάση 4 στην ουσία. Άρα την κάναμε φάση 4. Εδώ θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τα πάντα.
Ανέβασε ρολά σήμερα Δευτέρα το λιανεμπόριο σε όλη τη χώρα. Λειτουργούν και πάλι κομμωτήρια, κορεία, κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση, υπηρεσιών φροντίδας και υγιεινής, καθώς και τακτέο. Στις κόκκινες περιοχές τα καταστήματα λειτουργούν με τη μέθοδο παράδοση εκτός click away. Όπως είπε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδιαλιάς, διατηρείται και η απαγόρευση μετακινήσεων από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Το σύνολο των εργαζομένων που επανέρχονται στην εργασία είναι περίπου 140.000 και για τους πελάτες η μετακίνηση θα γίνεται με αποστολή SMS το 13033 με την επιλογή 2 μετάβαση σε λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ δηλαδή, ή με το έντυπο βεβαίωση κίνησης ή με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης. Το ωράριο λειτουργίας προαιρετικό είναι 7 το πρωί με 8 το βράδυ, προαιρετική και η λειτουργία του στην Κυριακή 24 Ιανουαρίου. Τεστ για το αν μπορούμε να συνεννοηθούμε καλόπιστα και πολιτισμένα χαρακτήρισε την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, τονίζοντας πως σε περίπτωση που το επιτρέπουν τα επιδημολογικά δεδομένα, εξετάζεται η άρση της απαγόρευσης μετακίνησης εκτός νομού με στόχο το άνοιγμα των χιονοδρομικών κέντρων. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις μισές κατηλμένες μεθ από ότι ήμασταν στο ανώτερο σημείο της πανδημίας περί τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ξαφνική άνοδο της πανδημίας. Έχουμε περιθώριο ασφαλείας για να μπορούμε να προλάβουμε ξανά αυστηρότερα μέτρα χωρίς να φτάσουμε στο ανώτατο σημείο αντοχής του ΕΣΥ, είπε ενδεικτικά. Προς τη σωστή κατεύθυνση η απόφαση, έστω και έτσι, του λιανεμπορίου, σχολίασε από τη δική του την πλευρά. Στον 1984 ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Μανώλης Κουμαντάκης, είπε πως το τελευταίο δίμηνο ήταν καταστροφικό για το λιανεμπόριο και πως για πολλές επιχειρήσεις ίσως αυτή η απόφαση να είναι η ανάσα ώστε να μην κλείσουν. Η ζημιά άλλωστε στο χώρο φαίνεται ότι φτάνει τα 12,5 με 13 δις. Μετά από πιέσεις που έκλεισε η αγορά με το δεύτερο lockdown και την τρίτο lockdown μετά από για 15 μέρες αυτά τα click away τα αχαρακτήριστα, μπήκαμε σε μια διαδικασία πλέον από σήμερα και μετά από μεγάλες πιέσεις και όλο του λιανικού εμπορίου της Ελλάδας και εμάς εδώ στην Κρήτη με έντονο τρόπο, ότι η αγορά πρέπει να ανοίξει. Δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες για οι αγορές να κλειστές και σήμερα μπαίνουμε σε τέτοια διαδικασία. Βέβαια με ένα λειψό τρόπο, δεν είναι η αγορά που εμείς θα επιθυμούσαμε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε μια κατεύθυνση καλύτερης, έτσι αν θέλετε, λειτουργικότητας και τρόπος, ξέρω εγώ, εμπορικότητας. Αλλά εντάξει, είναι ένα άνοιγμα θετικό. Μπαίνουμε σήμερα σε μια διαδικασία με ένα μεγάλο μέρος των καταστημάτων θα ανοίξουν με τα click in way, με τα click inside, και ένα άλλο μέρος προς το παρόν θα είναι με το click away. Ελπίζομαι ότι με τρόπους που θα εφαρμοστούν να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα σε θέματα υγειονομικού χαρακτήρα, που ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, παρότι και έχουμε την εμπειρία όλου του ενδιάμεσου χρονικού διαστήματος μεταξύ πρώτου και δεύτερου lockdown, όπου το λιανικό εμπόριο κράτησε αυτές τις κανόνες. Αφορά και εσάς και εμάς. Και εμάς και εσάς. Δηλαδή και τον καταναλωτή και τον επιχειρηματία και τον επιχειρηματία και τον καταναλωτή. Δεν ποτέ όταν φωνάζαμε και ουρλιάζαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, δεν λέγαμε ότι θα ανοίξει η αγορά χωρίς κανόνες υγειονομικού χαρακτήρα. Έτσι. Είμαστε ένα μέρος αυτής όλης της κατάστασης, συμμετέχουμε σε αυτήν όλη την κατάσταση και είμαστε και υπεύθυνοι απέναντι σε αυτά όλα τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς λέγαμε με κανόνες να λειτουργήσει η αγορά και έτσι θέλουμε και να συνεχίσουμε να λειτουργήσει η αγορά όπως ήταν τους προηγούμενους μήνες. Μετά το δεύτερο lockdown τα πράγματα έχουν πάει σε πολύ δύσκολο επίπεδο, αρνητικό επίπεδο, οικονομικό επίπεδο. Ήταν δύο μήνες καθοριστικές, που το έχουμε πει πολλές φορές ότι καθορίζουν την οικονομική οργάνωση των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, ήταν καταστροφικές. Και επειδή το πούμε πολλές φορές ότι το κράτος με βάση τα δεδομένα της
και μπορεί να τα συζητήσει κανείς. Είναι δεδομένα, είναι οικονομικά δεδομένα, τα οποία δεν μπορεί να συζητήσει κανείς να πει ότι δεν είναι έτσι και είναι αλλιώς. Τα δεδομένα του κράτους είναι συγκεκριμένα και αυτά που έχουν δοθεί ή δίδονται, το μεγαλύτερο μέρος είναι, είπαμε, για τον μεγάλο τουρισμό και για τις υπηρεσίες. Το ελληνικό εμπόριο είναι το αδικημένο όλου του οικονομικού κυκλώματος. Έτσι, έχει πάρει λίγα πράγματα και έχει πάθει καταστροφικές ζημιές. Ένα κόστος τεράστιο, το οποίο δεν μπορεί το κράτος να το καλύψει. Η ζημιά του 2020 για το ελληνικό εμπόριο είναι απολύπονται, έτσι, από την χρονιά του 2019 γύρω στα 12,5, ίσως αγγίξει και τα 13 δισεκατομμύρια, ένα τεράστιο ποσό, το οποίο έχει βγει μέσα από τις αγορές. Καταστροφική, σας λέω, είναι η ζημιά αυτή. Το κράτος δεν μπορεί να καλύψει αυτή τη ζημιά. Γι' αυτό, βλέποντας όλη αυτή την ιστορία, φωνάζαμε ότι οδεύεται η καταστροφή σε ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων. Περίπου προσεγγίζαμε γύρω στο 60%, ένα τεράστιο ποσοστό, και γι' αυτό φωνάζαμε να ανοίξει η αγορά. Παραμένουμε στην αγορά, που το Υπουργείο Αναπτύξης και Επενδύσεων ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της δράσης Ηλιανικό, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση της πρόσκλησης ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Από το Υπουργείο επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα αιτήματα των επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υπερβαίνουν την διαθέσιμη δημόσια δαπάνη, το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την κάλυψη του συνόλου των αιτημάτων. Λίγη αύριο, Τρίτη 19 Ιανουαρίου, η παράταση που είχε δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την προθεσμία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον πέμπτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής, αλλά και για την διόρθωση λαθών σε στοιχεία που έχουν υποβληθεί για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Για τις περιπτώσεις λαθών δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα My Business Support για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο έως αύριο. Η εκταμίευση των κονδυλίων προς τους δικαιούχους της επιστρεπτέας προκαταβολής 5 αναμένεται να ξεκινήσει την μεθεπόμενη εβδομάδα. Πρόγραμμα χορήγησης δανείων ύψους 30 έως 50.000 ευρώ με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου σε ποσοστό 90% προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης. Λόγω της υψηλής εγγύησης θα πάρουν χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις σε αυτό το ποσό που το έχουν ανάγκη, είπε. Σημείωσε ότι σε αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 προγράμματα για τις μικρές επιχειρήσεις, ένα από τα οποία αφορά στις εταιρείες από 1 έως 10 άτομα. Όπως εξήγησε, το πρόγραμμα ανέρχεται στα 525 εκατομμύρια ευρώ και η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων είναι ανοιχτή έως 31 Μαρτίου. Προανήγγειλε παράλληλα ο κύριος Παπαθανάσης ότι σύντομα θα αναρτηθούν οι αποφάσεις υπαγωγής 400 επενδυτικών σχεδίων που αφορούν και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ τις προηγούμενες ημέρες, συμπλήρωσε ο ίδιος, είχαμε την υπαγωγή περίπου 120 τέτοιων επιχειρήσεων στον αναπτυξιακό νόμο. Την επίσπευση της καταβολής του χορηγήματος των 400 ευρώ από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΒ ζητούν 9 επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας με κοινή επιστολή που απέστειλαν στον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη. Παράλληλα, σε ανακοίνωσή της, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας αναφέρει ότι η οικονομική ενίσχυση των επιστημόνων αποτελεί αδύρυτη ανάγκη, καθώς μεγάλο τμήμα αυτών, λόγω των συνεπειών της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης, αντιμετωπίζει πλέον κίνδυνο κάλυψης ακόμα και βασικών βιωτικών αναγκών και προσθέτει. Συνεπώς, το χορήγημα από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ ύψους 400 ευρώ, το οποίο δεν θα αντληθεί από κρατικούς πόρους, αλλά πόρους που έχουν σχηματιστεί από δικές μας εισφορές από το 2011, πρέπει να καταβληθεί άμεσα σε όλους τους δικαιούχους. Έως την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου θα επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις για πτήσεις εσωτερικού σύμφωνα με τη νέα αεροπορική οδηγία. Ειδικότερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έχοντας ως στόχο την προστασία επιβατών και πολιτών από την πανδημία, ανακοίνωσε την παράταση έως τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 6 το πρωί της οδηγίας που αφορά πτήσεις εσωτερικού. Τακτικά, επιβατικά δρομολόγια γενικής αεροπλοείας και επαγγελματικά δρομολόγια, η οποία προβλέπει ότι επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού
που περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα υγείας, επαγγελματικούς, επιχειρηματικούς σκοπούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους, όπως επίσης και για επιστροφή στην μόνιμη κατοικία. Ανοίγουν από σήμερα για τους πιστούς οι εκκλησίες, ενώ θα έχουμε εκ νέου τέλεση μυστηρίων, γάμοι, βαπτίσεις κλπ, αλλά με την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων. Ενδεικτικά θα επιτρέπεται ένα άτομο ανά 25 τετραγωνικά μέτρα, με ανώτατο όριο τους 50 πιστούς. Οι εκκλησίες θα είναι ανοιχτές μέχρι και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου, ενώ παραμένει υποχρεωτική η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων 2 μέτρων ανάμεσα στους πιστούς. Παράλληλα, εξακολουθούν να απαγορεύονται οι λιτανίες. Σοβαρή έλλειψη γιατρών στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, κατήγγειλε η διευθύντρια της παθολογικής κλινικής, η οποία αναφέρει πως εν μέσω πανδημίας δεν υπάρχει ακόμα μία φορά ειδικός γιατρός σε εφημερία στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και πως ο εφημερεύων παθολόγος σήμερα θα μείνει στα επείγοντα και η παθολογική κλινική δεν θα δέχεται νέα περιστατικά. Ζήτησε την άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου με γιατρός, τη συμπλήρωση των προγραμμάτων εφημέρευσης με ειδικευόμενο προσωπικό και τη διασφάλιση της σωστής φροντίδας των πολιτών. Σε απάντησή της άμεσα, η διοίκηση του νοσοκομείου ανέφερε σχετικά με τα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο αναφορικά με το γεγονός ότι δεν θα πραγματοποιούνται εισαγωγές ασθενών στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Σας ενημερώνουμε ότι η κλινική λειτουργεί κανονικά, εξυπηρετώντας όλα τα παθολογικά περιστατικά. Τα όργανα που νομιμοποιούνται για τη λειτουργία της κλινικής και του νοσοκομείου ουδέποτε αποφάσισαν για το αντίθετο, καθιστώντας την είδηση περί αναστολής λειτουργίας της παθολογικής κλινικής ψευδή. Η διοίκηση του νοσοκομείου διερευνά τους λόγους και τις συνέπειες συμπεριφορών που προάγουν παράνομες αποφάσεις και ανακοινώσεις αυτών από μη αρμόδιους, προκαλώντας αίσθημα ανασφάλειας στην τοπική κοινωνία και στους ασθενείς, και σκοπεύει να προβεί στην εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Τα ζητήματα της αύξησης του προσωπικού καθαριότητας με μόνιμη σχέση εργασίας, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των σχολείων, τα μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ, δωρεάν από το κράτος σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, τη σχολική στέγη και τις αίθουσες που αφορούν στην προσχολική εκπαίδευση και στην ανάγκη ίδια η Δημοτική Αρχή να πάρει θέση για την ανάγκη αιρέωσης των τμήματων και την αξιοποίηση αίθουσών, έθεσε υπόψη της Δημοτικής Αρχής εκ νέου ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομινίκος Θεοτοκόπουλος. Διμερής διακρατική συμφωνία υπογράφηκε σήμερα στην Κακαβιά μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Στα Ιωάννινα η συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών με επικεφαλής της ελληνικής αποστολής στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου. Το μήνυμα πως μια Τουρκία που θα τηρεί τους κανόνες, θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και θα προσεγγίσει την Ευρώπη είναι καλοδεχόμενη για την Ελλάδα, έστειλε με συνέντευξή του σε πορτογαλική εφημερίδα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στην οριοθέτηση διευθέτηση μια σειρά ποταμών και ρεμάτων στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου προχωράει η περιφέρεια Κρήτης προκηρύσσοντας τους σχετικούς διαγωνισμούς. Οι προκηρύξεις αναρτήθηκαν στην Διάβγεια ενώ οι δημοπρατήσεις προγραμματίστηκαν και για τις τρεις μελέτες στα μέσα του Μάρτη. Οι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν έχουν να κάνουν με τις διευθετήσεις του ποταμού Καρτερού, του υδατορέματος της Άρβης και του γερό ποταμού στην Μεσαρά. Επίσης το πράσινο φως για τη διευθέτηση τριών μεγάλων ρεμάτων, δύο ανατολικά του Ρεθύμνου και ένα στα νότια του νομού, έδωσε η Περιφέρεια Κρήτης, η οποία δέσμευσε πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ για την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών που επλήγησαν από την θεομηνία του Νοέμβρη. Μνημονία συνεργασίας υπέγραψαν όλοι και ΕΛΜΕΠΑ. Οι στόχοι της συμφωνίας αφορούν στην εδραίωση και στην ενίσχυση μεταξύ των δύο φορέων συνεργασίας, στην εντατικοποίηση των σχέσεων αλληλεπίδρασης, την ανάγκη κοινών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των εμπειριών των δύο φορέων προς όφελος της κοινωνίας, τον εντοπισμό σημείων εξυγχρονισμού καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή στοιχείων με όρους εμπιστευτικότητας. Από τη ΔΕΙΑΗ ανακοινώθηκε ότι μέχρι και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου θα είναι σε εξέλιξη εργασίες στους δρόμους του Ηρακλείου για αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης σε Μασταμπά Θέρισο στις οδούς Εκτίνου, Δαμασκηνού, Δρυμητινού. Για αντικατάσταση επέκταση δικτύων ύδρευσης στην Ηλιούπολη, στις οδούς Εθνομαρτύρων και
Στελχινών για αντικατάσταση, επέκταση δικτύων ίδρυυσης στις περιοχές Δειλινών, Ακαδημίας Νέας Αλικαρνασσού, Οδή Στεργιογιάννη και Στέφανου Νικολαίδη. Επίσης, λόγω βλάβης στον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό Δαφνών, αναμένεται να παρουσιαστούν προβλήματα, όπως έγινε γνωστό, στις περιοχές Φινικιάς και τμήματος της περιοχής των Μαλάδων σήμερα Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου. Συνελήφθησαν δύο άνδρες στο Ρέθυμνο για αδιακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν να διαθέτουν 47,7 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ποσότητα κοκαίνης, ζυγαριά ακριβίας και 830 ευρώ. Άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε χθες στα Χανιά, όταν λίγο πριν τις 11 το πρωί βρέθηκε νεκρή σε μια λίμνη αίματος 55χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι που διέμενε στα Μεσκλά του Δήμου Πλατανιά. Υπόπτος θεωρείται ο Νορβηγός σύντροφός της. Ένοχος κρίθηκε το Σάββατο ο 38χρονος άνδρας, ο οποίος συνεπλάκη στην υπόθεση εξαφάνισης 17χρονης, η οποία εντοπίστηκε τελικά μετά από πολλήμερες αναζητήσεις μαζί με τον κατηγορούμενο σε αγρικίες σε χωριό της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Σεισμική δόνηση στις 6:23 πρώτα λεπτά το πρωί, μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 52 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ιτίας και με εστιακό βάθος στα 26,2 χιλιόμετρα. Ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης, σε συνεργασία με τη Μονάδα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού, διοργανώνουν στην Πλατεία Ελευθερίας 5:30 με 8 το βράδυ, στα απογεύματα των εφημεριών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, εθελοντικές αιμοδοσίες. Για αυτή την εβδομάδα οι αιμοδοσίες θα γίνουν Τρίτη 19 Ιανουαρίου, Πέμπτη 21 Ιανουαρίου και το Σάββατο 9:30 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι υπηρεσίες ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών εν ώψη της ορκομοσίας του Τζο Μπάιντεν την Τετάρτη. Τέσσερις προτεραιότητες ορίζει για την Προεδρία του, που ξεκινά επισήμως μεθαύριο Τετάρτη, ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, βάζοντας την υπογραφή του σε σχετικά διατάγματα, τα οποία σύμφωνα με τον νέο προσωπάρχη του Λευκού Οίκου θα αφορούν στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής, την οικονομική ανάκαμψη και στον αγώνα για κοινωνική και φυλετική δικαιοσύνη. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι σήμερα 18 Ιανουαρίου επισκέπτεται την χώρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας. Θέματα συζητήσεων, οι σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας, περιφερειακά ζητήματα, καθώς και οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Όφη ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ 0-3 στην αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Super League. Η ομάδα του Ηρακλείου έμεινε πολύ νωρίς με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Βάτερμαν. Συνολικά στα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής είχαμε Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός 2-0, ΑΕΛ Απόλλων Σμύρνης 0-1, Ολυμπιακός ΠΑΣ Γιάννενα 1-0, Βόλος Λαμία 1-1, Άρης Παναθηναϊκός 0-1, ΑΕΚ Ατρόμητος 0-0. Ήταν στην πρεμιέρα της Super League 2 για τον Εργοτέλη, που ιτήθηκε με σκορ 0-1 από τον Ιωνικό. Η ομάδα του Ηρακλείου είχε δύο δοκάρια στο δεύτερο μέρος. Ισόπαλη με σκορ 1-1 η πρεμιέρα του Όφη Ιεράπετρας με τον Διαγόρα Ρόδου το Σάββατο στο Βουζουνεράκιο. 9.84. Ο καιρός. Βροχή και κρύο σήμερα, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 7 με 8 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 9.84. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι!